Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι μόλις έκλεισα βίντεο κλασικά και τώρα πάω να πάρω τη μικρή από τον παιδικό σήμερα τελευταία μέρα και θα πάμε στα τζάμπο με τη μαμά μου. Της έχω πάρει μαζί της το φαγητό της. Αυτά. Τώρα και όχι μόνο να τις πάρω μαζί, δεν ξέρω. Τις πάρω βύσσινο. Πάρω μαροδάκινο. Τι πάρω με βύσσινο. Και το φαγητό της να πάρω. Αυτά, θα πάμε τζάμπο και ό,τι είναι, σε ανοίγω. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Λοιπόν, τι έχω εδώ. Μαγκαλάκι. Έχει μείνει σημάδι. Τέλος πάντων, και στα τζάμ που πήγαμε, και σε παιδότητα που πήγαμε, Jackson, βγες λίγο. Τώρα, δεν θέλω να ανοίξω και την πόρτα της κουζίνας γιατί μικρή ακούει τραγούδια μέσα και τέτοια. Τέλος πάντων, πήγα και στο Σκλαβενίτη πάλι και ξαναπήρα πάνες, φίλε, γιατί πραγματικά δεν μένει τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων. Πήρα δύο πακέτα πάνες, να έχω ακόμα. Πήρα σακουλάκια αυτά τα πολυμπάγκ, ένα καζολίν, πώς κατά λέγεται, με άγρια ορχιδέα και σανδαλόξυλο και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ένα ψωμάκι του τόστ, αυτό χύθηκε ρε. Περίμενε τώρα. Ένα χυμό πορτοκάλι μαράτα. Τώρα μην έρχομαι μουσική. Και πήγα στα τζάμπο εξαδέρφη. Πήρα αυτό εδώ πέρα το Αριζόνα το τσάι με ρόδι. Ένα λίτρο είναι, 1,5 ευρώ το είχε. Πολύ καλή τιμή για αυτό. Γιατί αν σκεφτείς ότι το 1 λίτρο το παίρνεις 1 ευρώ. Το μισό λίτρο το παίρνεις 1 ευρώ. Πόσο καλά. Τέλος πάντων, ξέρεις το μικρό. Λοιπόν, μετά πήρα αυτές τις δύο σφουγγαρίστρες που ήταν μαζί. Νομίζω έχεις αυτό το βίντεο. Στο προηγούμενο σου έδειξα, πώς είμαι έτσι ρε φίλε, δεν πειράζει. Στο προηγούμενο βίντεο σου έδειξα μία μπλε σφουγγαρίστρα που πήρα με μικροίνες. Φίλε, είναι τόσο βαριά. Μα τόσο βαριά, δηλαδή τη βρέχεις, τη στραγγίζεις, τη στίβεις. Κάτσε τη ξύνει τη μύτη μου. Και φίλε, δεν μπορείς, δηλαδή κάνεις μπράτσα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην φαίνεται τίποτα τώρα με το φόρεμα που φοράω. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα τρία τα δαχτυλιδάκια, μου άρεσαν πολύ. Δεν ξέρω, κάτι μου έκαναν τώρα εμένα με τον νύχι μαζί. Δες πως ταιριάζουνε. Ελπίζω να φαίνονται τώρα. Αυτά τα τρία ήταν μαζί. Αυτή είναι εδώ τη μολυβοθήκη για τη μικρή. Είναι με τη Frozen. Κλασικά, τι άλλο θα παίρναμε εμείς. Πήρα μία λίμα, γιατί εδώ το νύχι μου τετραγωνίστηκε. Πήρα αυτά εδώ τα σετ με τα σκουλαρίκια και δεν φοράω. Έχω τρύπες, αλλά δεν φοράω γιατί όλο κάτι με ενοχλεί. Έχω και κανονικά, κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω. Να δω πως είναι έτσι για λίγο, ρε παιδί μου. Να έχω να φοράω, έχει διάφορα μέσα. Να δω πως θα είναι, ξέρω κι εγώ. Έτσι για μια στο τόσο. Πήρα ένα λιποζάν με βανίλια να έχω. Φίλε, έψαχνα απεγνωσμένα, δεν μπορώ να με βλέπω. Έψαχνα απεγνωσμένα τα κραγιόν αυτά τα... Τέλος πάντων, αυτά τα μάτια Victoria μάρκα, όπως αυτό το λιποζάν, αλλά δεν το βρήκα. Είχε μόνο το κανονικό κραγιόν, δεν ήταν αυτό το lip gloss, πως σκάτα λέγεται. Λοιπόν, πήραμε
Πήρα αυτό εδώ πέρα το γυάλινο για να βάζω μέσα κεράκια. Φίλε, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία αυτά. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Πήρα ένα πιάτο της Frozen, εννοείται, πλαστικό είναι. Και ένα ποτήρι. Τι άλλο δεν παίρναμε. Αλίμονο. Ένα βαζάκι ακόμα αυτό το πλαστικό, το πώς να το πω τώρα, βάζω, δεν είναι, δοχείο. Μία αυτή για τα αυτά, για τις φτέρνες, πώς κάτω λέγεται. Τρίφτης ποδιών, αν έτσι. Μία, αυτό δεν είναι τρόμπα, τι είναι, μια βεντούζα είναι. Ναι, μίνι. Αχρίαστη να είναι. Γάντι για την κουζίνα. Μελίκα. Μπλοκ ζωγραφικής με... Ξέρεις το ρυθμό. Κατάλαβες. Puzzle 4 είναι μέσα. 54, 48, 70, 35. Γιατί και τα βλέπω να πω. Κατάλαβες. Οπότε έχει 4 puzzle μέσα με τις πριγκίπισες πήρα. Ένα κουτί εννοείται της Frozen, τι να λέμε τώρα. Μικρό είναι, πόσο είναι. 10 λίτρων είναι. Για να... Ρε φίλε, ακούγομαι, τι τα λέω μέσα από τα δόντια μου. Τέλος πάντων, για να βάζουμε μέσα τις ξυλομπογιές, τα μπλοκ μας και μετά. Και πήρα και 2 ριχτάρια. Ένα μεγάλο και ένα μικρό. Για το δικό μου τον καναπέ και των σκύλων. Αυτά. Βέβαια δεν τα στρώσω ακόμα, θα τα κρατήσω για πιο μετά, δεν τα πλύνω ακόμα, βαριέμαι. Αυτά πήρα, Αλέξανδρε. Σε κλείνω, δεν ξέρω πόσα λεπτά έχει βγει το βίντεο, αλλά θα δω. Σε κλείνω προς το παρόν και θα τα πούμε. Εγώ, όταν λέω δεν θα πλύνω τέλος οι δουλειές, έτσι κάνω. Δεν με λες και τίποτα φυσιολογική. Τι να κάνουμε τώρα, έχω να πλύνω και αυτό και δεν με βλέπεις. Περίμενε, αλλά δεν χάνεις και τίποτα. Η μικρή δεν λέει να κοιμηθεί. Δεν σου είπα για τον παιδότοπο. Δεν κάτσαμε και πάρα πολύ. Είχε και γενέθλια και εκτός αυτού είχε και μεγάλα παιδιά και είχε ένα πολύ μεγάλο φωσφωτό. Έβγαλα βασικά φωτογραφία, θα τη βάλω να τη δεις εδώ, μπορεί να τη βάλω και στο εξώφυλλο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και τα μεγάλα τα παιδιά ξέρεις τώρα, παίζαν κυνηγητό εκεί πάνω, σπρώχναν, κάνουν, ράναν. Οπότε αυτό, καμιά ώρα μόνο κάτσαμε, όταν μαζεύτηκαν πολλά παιδιά φύγαμε. Να μην πέσουν πάνω σχεδιά. Αυτά, σε κλείνω και θα τα πούμε. Καλημέρα, είναι η επόμενη μέρα, πες δεν το κατάλαβα, μωρί. Λοιπόν, έστρωσα τώρα το κρεβάτι για αυτά με εκείνο το κουβερλί που έχω το λουδάτο. Στέγνωσαν και αυτά, οπότε λέω να τα βάλω, φίλε. Αυτό το μαλακτικό, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό με το σανταλόξυλο. Τέλειο, φίλε, να πας και να το επάρεις. Ήθελα να σε ενημερώσω. Αυτά, πάω να τα στρώσω και θα σου δείξω πώς είναι. Λοιπόν, ορίστε το ριχτάρι. Ένα σιδέρωμα θα το ήθελα, αλλά εγώ ως γνωστόν δεν σιδερώνω και δεν θα καθόμουν να σιδερώσω, εξαδέρφη, για μισή μέρα που θα κρατήσει το ριχτάρι στον καναπέ, γιατί εμείς κάθε μέρα ριχτάρια αλλάζουμε. Οπότε είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτσε πολύ. Και, εντάξει, εδώ ο Τζάκσον το ξέστρωσε, το έκανε άστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Κοίτα, μ' αρέσει, δεν έχω συνηθίσει κάτι τόσο ανοιχτόχρωμο. Θα δείξει. Κάτσε πολύ. Βάλ το φόρεμα σου. Αυτά. Κατά τα άλλα τα έχω όλα έτοιμα. Αυτά. Λοιπόν, τα τελείωσα όλα. Η μικρή μέσα τώρα βλέπει τη Frozen. Αχ, ξύνομαι μωρί, με τσίμπησαν τα κουνούπια. Λοιπόν, τώρα. Ετοιμάστηκα, δεν ξέρω για πού. Λογικά θα πω καμιά βόλτα με τη μαμά μου μετά. Και με τη μικρή εννοείται. Αυτά. Λέω να σε κλείσω, δεν έχω κάτι να σου δείξω, δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω, κάτι απλό θα κάνω ή μπορεί να φάμε και έξω σήμερα, θα δω, δεν ξέρω ή μπορεί να κάνω αυτά τα ψαράκια, μωρέ, για τη μικρή, το φιλέτο μπακαλιάρο αυτό το ίγκλο, ωραίο είναι. Αυτά, τίποτα άλλο.
Έφαγε το πρωί, έφαγε και τόστ, έφαγε και γιαούρτι, πιει και χυμό. Αυτά, τώρα εγώ εδώ έχω κάνει ένα υποτιθέμενο καφέ. Αυτά. Και έχω να απλώσω ακόμη ένα πλυντήριο, κλασικά. Οπότε κάπου εδώ θα σε αφήσω για να ξεκινήσω άλλο βίντεο. Θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα το πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.